Και ο πρόεδρος του Δίκο Νικόλας Παπαδόπουλος. Αναμένουμε σε λίγο, ακριβώς αυτή τη στιγμή έρχεται. Αναμένουμε τη δική του τοποθέτηση. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Σημαντικά θέματα στην ατζέντα τη σημερινή σύσκεψη. Ο Γενικός Εισαγγελέας έκανε μια δήλωση ότι υπάρχουν οι νομικές πιέσεις ουσιαστικά για να βελτιωθεί, αν θέλετε, η συμφωνία με την Πολάδη για να παραμείνει μέσα στην υπηρεσία. Είμαι ο Αρτούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Ζάμπας Δανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Ρε αγάπες, η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο. Η αριστερά κάνει την υπέρβαση και στην Κύπρο κάποιοι άρχισαν να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο. Η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τερμάτισε μονομέρωση στο μνημόνιο, έδιωξε την Τρόικα, αύξησε τους μισθούς, τερμάτισε τις ιδιωτικοποιήσεις, κατέργησε τις γραβάτες, φέρνει πίσω τους δημόσιους υπαλλήλους που απέλησαν οι παράνομοι φιλελεύθεροι δεξιοί. Μα έγιναν και κινήσεις συμπολικές. Η πρώτη κίνηση του νέου Υπουργού Οικονομικών ήταν να προσλάβει πίσω τις καθαρίστριες που απολύθηκαν από το Υπουργείο του. Yes! Ψηλά, οι σκούπες και οι φλόκοι. Μπράβο, συντρόφισε. Ναι, ναι, ναι. Οι αλλαγές στην Ελλάδα είναι επαναστατικές. Σε σημείο που η επανάσταση θα ξεκινήσει και στην Κύπρο. Γι' αυτό με φοάστε. Σύτατζιες μου, υπάλληλοι της αρχής ηλεκτρισμού, των λιμανιών. Δεν έχει κανένας να φύγει. Yes! Ελλάς Κύπρος, ένωση. Όλοι οι δημόσιοι υπαλλήλοι στις θέσεις τους. Ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ και η Μέρκελ να πιάσει τη ΣΥΡΙΖΑ με τα αγκούρκα. Το ερώτημα βέβαια είναι πού θα τα έβρει τούτα ούλα τα ριάλια ο Τσίπρας να τους ξαναπιάει όλους πίσω. Είπα εσύ ότι θα πληρώσει τα 9 δις ευρώ που είναι η τόκη των δανείων και θα τα δω και στους στοχούς. Άκουσες Νίκα ρε, α? Άκουσες. Γι' αυτόν πιάσει τη Βερκουλέσκου τηλέφωνο και πέτεις ότι ούτε εμείς να πληρώσουμε τους στόχους. Δεξί. Δεν πληρώνουμε σε Σελήνη. Πάντως έβλεπα ένα ρεπορτάζ για τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Ναι. Ο οποίος είναι και ροκάς. Είναι. Είναι και μηχανόβιος. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να τα βρει με τον Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος βέβαια δεν είναι ούτε ροκάς ούτε μηχανόβιος. Υπάρχει τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο μια διαφορά. Εμάς ποιος είναι ο πιο ροκ υπουργός? Να κάνουμε έναν καλό. Ο Χάσικος. Είναι ροκάς. Ο Χάσικος. Σκληρό ροκ όμως. Σκληρό ροκ. Ωραία. Είναι ροκ. Είναι heavy metal όμως. Heavy metal. Βλέπετε ούτε κράνη ούτε εξαρτήσεις. Φορώ. Είναι heavy metal. Λοιπόν. Ρε Χρυσταλλά αγάπη μου, γιατί δεν μειώνει τσίνα τα μαυρογέρημα και τα σκοτεινά τα δανειστικά επιτόκια? Έτσι παλούσα όλα, ο κόσμος σε σύγκαψε. Μα θέλω να τα μειώσω, πρόεδρε.
Μπορείς να τα μειώσεις. Δεν μπορώ, καλό Ελλήν μπορώ, αφού είμαι διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί δεν τα μειώνει, ρε Χριστάλλα. Γιατί όλοι οι άλλοι στην Κεντρική λαλούν πως δεν μπορώ. Χριστάλλα, να μας πελάνεις, α, να μας πελάνεις. Αλλό, να περάσει. Ο οικονομικός μου σύμβουλος έρχεται να με βγάλει από τη δύσκολη θέση. Μα ο Φυσαρίδης ο νομπελίστας. Όχι, ο Χρυσόστομος ο Αρχιεπίσκοπος. Α, καταφωνεί. Έλα, έλα, παμπονιρότατε. Εγώ πιάσω. Έλα τα ευλογία σου. Έλα, μακαριότατε, Τζένιφκεν, να πούμε σε... Έλα, Χριστέλα, μου κάτσε εσύ. Πανιερότατε, η Χριστέλα μας λέει ότι μπορεί να λείψει τα επιτόκια, αλλά δεν μπορεί. Σωστό. Νίκος. Πόσες φορές να σου πω ρίτσολα από την εμάνη. Ενούλα για τα λεφτά, Νίκος. Να φύγουν οι τράπεζες στη Χρυσταλλού με την κολλού να τους κόψει το επιτόκιο. Αφού να φάσουν λεφτά. We talking millions, millions. Γι' αυτό, να. Καλό να μου. Οι Τούρκοι δεν έπεψαν το Μπαρμπαρός μες στην ΑΟΣ. Για τα λεφτά. Γιατί πρόβλεψα ότι το ταλέντο θα φύγει επειδή μας αγαπά. Για τα λεφτά. Καλό για τα λεφτά. Ένα μόνο αμαρτία. Ένα αμαρτία. Η Χρυσταλλού, γιατί έγινε και διοικητρία της Κεντρικής Τράπεζας. Για να μειώσω τα επιτόκια. Γιατί ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας πιάνει πολλά λεφτά. Ένα αμαρτία. Ένα αμαρτία. Γιατί ο Αιγύπτιος ευθέντωσε τόσα εκατομμύρια για να κάνει μαρίνα νηστά σαγιάς να πας. Για τα λεφτά, μακαριότερα. Για τα πολλά λεφτά. Αμαρτία. Όχι. Εμένα όμως, μου είπες τίποτε για την επένδυση. Τούτον είναι αμαρτία. Τούτον είναι αμαρτία, Νίκος. Δυστυχώς επέλεξε την ουδετερότητα και το χειρότερο επέλεξε να αποκρύψει. Δυστυχώς επέλεξε... Ξανά, ξανά. Κάτσε. Μα ρε, αφέ μου, αν δεν κάνει δικά μας σέντ μου πάω μπρέκ. Πάεις μπρέκ. Μα μόνο εσύ κάνει την μπρέκ από κόμπι, έχω και ακόμα μπρέκ. Όχι να φύγει κανένας, σας ευχούμαστε. Πατάτε σαν την αρχές λαλό σου. Αυτό το σάντουιτς είναι καλό. Όμως αυτό το σάντουιτς με μαγιονέζα Hellmann's είναι ό,τι καλύτερο. Η γεύση της είναι μοναδική. Γιατί η Hellmann's φτιάχνεται με αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής και εξαιρετικά έλαια και ξύδι. Γιατί απλά να τρως όταν μπορείς να τρως το καλύτερο. Hellmann's. Ό,τι καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, η Cadbury Dairy Milk σας παρουσιάζει τις σοκολάτες που σκορπίζουν τη χαρά. Cadbury Marvelous Creations σε δύο μαγευτικές γεύσεις. Cookie Nut Crunch και Jelly Popping Candy. Free the joy. Το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο. Γιατί το γράφεις εσύ. Εδώ. Σήμερα. Μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Γράψε το μέλλον σου. Είναι σαν τον καλό καφέ. Βάλε φίλτρο και κράτα μόνο την ουσία. Jacobs, βάλε φίλτρο. Φιλαδέλφια. Υπέροχη γεύση και κρεμμόδη υφή για ένα νόστιμο πρωινό. Φιλαδέλφια. Αγάπησε τη ζωή. Είναι νόστιμη. Το να ρισκάρεις ακόμα και τη ζωή σου για τον αγαπημένο σου δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να φτάσεις να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ. Γιατί θέλει προσπάθεια να κάνεις πίσω στον πρώτο τσακωμό. Θέλει προσπάθεια να κάνεις το πρώτο βήμα. Αλλά λίγη προσπάθεια αξίζει τον κόπο. Γιατί εκεί έξω υπάρχει αγάπη. Η πιο
πιο smart προσφορά του μήνα από την MTN. Θες το LG L90 ή το Samsung Galaxy Grand Neo χωρίς send αρχικά. Μετάφερε τον αριθμό σου τώρα σε MTN Smart Medium και απόκτησε το κομψό LG L90 ή το αξιόπιστο Samsung Galaxy Grand Neo χωρίς send αρχικά. Η MTN σου δίνει πάντα περισσότερα. Πατάτε σαν την ακέδαλο σου. Ουφου, του τον είπαμε το μια, δυο, τρεις, αλλά φαίνεται κανένας από το κράτος δεν ακούει. Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΚ δήλωσε ότι ενώ η τιμή του ρεύματος τα δύο τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 30%. 30% όπως το κουτούκι. Δεν υπήρξαν αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές των προϊόντων μαζικής κατανάλωσης. Στο γάλα, στο ψωμί, στο χαλούμι, στην πίτσα της σάτσης. Τίποτε. Καταλάβετε, το ρεύμα μειώθηκε 30%, όμως τσάμε οι τιμές των προϊόντων 0% κουλουρούι. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους κόφτει τίποτε. Οι επιχειρηματίες σφυρίζουν αδιάφορα, αλλά το κράτος γιατί παίζει πελό. Καλά ρε παιδί μου, δεν έχει το κράτος έναν υπεύθυνο να δει το θέμα. Έχει η Ντανιελούδα μου, πώς δεν έχει. Ενώ ο ίδιος που ασχολείται με τις μειώσεις των τιμών των καυσίμων. Περιπέζεις, ναι. Όχι, σε περιπέζω. Και θα σε περιπέξω. Ο άνθρωπος έχει πολλή δουλειά. Πόσο να προλάβει και εκείνος, εντάξει. Ασχολείται με διάφορα πράγματα. Σου φαίνεται καλοπληρώνεται κιόλας. Αλλά φαίνεται με στον τόπο δεν έχουμε κράτος. Είναι απλά τα πράγματα. Το κράτος μας είναι μπακάλικο, είναι γουμάς, είναι χορκόν, είναι μπανανία. Ρε ξυπνάτε ρε, μα να που κάνετε ρε, ξυπνάτε ρε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε εκπρόσωπε, για να ξεκινάμε σιγά-σιγά. Πώς σχολιάζετε την εκλογή Τσίπρα στην Ελλάδα? Μα είναι τεράστια η χαρά που νιώθουμε, κύριε Γιαπανά. Ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, από τη χαρά του επέταξε ένα τασάκι στην τηλεόραση, ένα στο κεφάλι μου και έναν ακόμη. Πρέπει να πηγαίνει στον παιδιέο, το ψάχνουν οι φρουροί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ποια η δική μας στάση για το θέμα? Αυτή. Κύριε εκπρόσωπε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κράτος αντί να πληρώσει σε πολίτες αποζημιώσεις για απαλωτριώσεις περιουσιών, τι λέτε? Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σουστή, διότι δυστυχώς δεν υπάρχουν τα λεφτά. Καταλάβατε, οπότε ευτυχώς που δεν έχει περάσει ο νόμος της κυβέρνησης όσον αφορά την εκπίση της πρώτης κατοικίας, διότι ίσως θα χάναμε και το προεδρικό. Κύριε εκπρόσωπε, επί τότε άλογος πρόβλεψε ο αρχιεπίσκοπος, δεν φεύγει αλλά μένει στην Κύπρο. Πολύ σωστά, κύριε Ματσουχαρίδη. Εφόσον η τότε δεν βρήκε αέριο, τι ακριβώς θα κάνει στην Κύπρο? Μα περιμένουμε και εμείς φυσικά τις νέες δηλώσεις του αρχιεπίσκοπου για να ενημερωθούν. Κύριε εκπρόσωπε, Αιγύπτιος επιχειρηματίας θα επενδύσει 220 εκατομμύρια στη Μαρίνα της Αγίας Νάμπας. Αυτό να έγινε με τη συμβολή του Προέδρου. Βεβαίως, κύριε Απομιλωρίδου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έβγαλε στην πούληση ότι καλύτερο υπάρχει στο κατάστημα. Λιμάνια, καζίνο, τη Σίτα, νοικόπεδα στη θάλασσα, το αεροδρόμιο Μπάφου. Ο Αιγύπτιος επέλεξε τη Μαρίνα Αγία Νάμπας. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν καθόλου νέα για την επανεκκίνηση της οικονομίας? Δυστυχώς, πρέπει να σας πω ότι δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας το 2015, θα υπάρξει όμως το 2016, διότι θα ευνοηθεί από το Feng Shui. Okay. Υπάρχουν καθόλου νέα για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό? Δυστυχώς, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, θα γίνουν μόνο όταν τον Μπαρπαρός βρίσκεται παρκαρισμένο. Εμείς φυσικά έχουμε ζητήσει να είναι παρκαρισμένο έξω από τη θάλασσα, καταλαβαίνετε, στα τσακίλια. Τσίνοι αφήκαν το λίγο μέσα, οπότε μέχρι τη Σημαδούρα και μέχρι τα τσακίλια είναι ένα όριο το οποίο δεν πρέπει να η κυβέρνηση. Θα σας εξηγούσα, αλλά δεν έχω χρόνο, παιδιά, πρέπει να φύγουμε. Μα κύριε εκπρόσωπε, έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Χρυστοδουλίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχετε ενημέρωση για την ενημέρωση που έκανε ο Άιντα στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Έχουμε μια πρώτη ενημέρωση, όπως γνωρίζετε, ήταν μια κλειστή συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να αναμένουμε να συνεδρωθούμε πλήρως. Να σας ζητήσουμε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν έχουμε καλή λήψη. Αυτή την ενημέρωση που... Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας. Ναι. Μας ακούτε? Ωραία, σας ακούμε ωραία τώρα. Μας λέγατε ότι είχατε μια πρώτη ενημέρωση για την ενημέρωση που έκανε ο Άιντα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν έχουμε καμία τύχη σήμερα. Δυστυχώς. Γεια σας. Εσείς τι πιστεύετε για την εκλογή Τσίπρα? Θα βοηθήσει καθόλου τον Κυπριακό? Ποιο? Η εκλογή Τσίπρα. Α!
Είμαι και εγώ πολύ περήφανη για τους Έλληνες αδερφούς μας που είπαν το μεγάλο όχι για να τσιμετώσουν το ναι. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Γεια σας. Εσείς τι πιστεύετε για την εκλογή Τσίπρα? Θα βοηθήσει καθόλου τον Κυπριακό? Βεβαίως. Όπως σε βοηθούσαν πάντα οι Καλαμαράες. Το λέτε σοβαρολογώντας? Εσύ ρωτάς σοβαρολογώντας? Εύγες. Γεια σας. Εσείς τι πιστεύετε για την εκλογή Τσίπρα σε σχέση με τον Κυπριακό? Να ζήσουμε μαζί του τα μνημόνια. Και μετά? Να ζήσουμε μαζί του τα μνημόνια. Εγώ πιστεύω πως όπως θα βοηθήσει την Ελλάδα, έτσι θα βοηθήσει και την Κύπρο. Και που το στηρίζετε αυτό? Επειδή αντούκλωσε ο Τσίπρας μου, κουρέκε μου. Καλή σας μέρα. Εσείς τι πιστεύετε για την εκλογή Τσίπρα? Θα βοηθήσει την Κύπρο? Φίλε μου, πιάνουμε που είναι τράπεζα. Πέτους ότι είναι να πληρώσει ο Τσίπρας τις δόσεις μου. Μα η Ελλάδα χρωστάει 750 δις. Έλα 50.000 ευρώ είναι που το πρόβλημα. Θα πούνε παρουσία να πρόσθετε μας. Τι θέλαμε να μας, τι θέλαμε να μας. Τι έκουπαμε. Ο Τσίπρας έχει αγκαθαματώνει. Πάλι τα ίδια φρούτα. Και τι θέλεις, μάγκο? Όχι, θέλω Γιάνκο. Ρε αγαπούλες, ακούστε τι είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης για τους Κύπριους μαθητές. Οι σημερινοί άριστοι μαθητές δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά. Δυσκολεύονται να γράψουν με συνοχή δύο προτάσεις και δεν μπορούν να εκφραστούν ορθά. Μα τώρα σοβαρό μιλά αυτός ο κύριος. Έκοψες πολλά πίσω, κύριε Πρίτανη. Έκοψες πάρα πολλά πίσω, να σου πω εγώ. Εντάξει, διότι αυτή τη στιγμή οι Κύπροι μαθητές γράφουν άπτεστα τα Greek κλείσει το κινητό τους. 200 λέξεις το λεπτό. Και μάλιστα χωρίς να κάνουν ορθογραφικά λάθη. Οποίου καλούς και μεγέθους. Κουκούλωμα και στήριξη των φοροδιαφυγάδων. Κουραφέξαλα, μπλα 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 μπλα, για να μας πει ότι θα κυνηγήσει τους φοροδιαφυγάδες. Όταν το πιο απλό πράγμα που ρωτήσαμε, κύριε Υπουργέ, πόσα χρωστούν, δεν το λέτε. Τους προστατεύετε τους φοροδιαφυγάδες, μετά θέλετε να πιστέψουμε θα τους κυνηγήσετε. Μπλα 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 μπλα, κουραφέξαλα. Γεια σου γείτενα, έμεσα γυναίκα σου. Λείπει για το Σαββατοκυριακό. Θα μου πεις να περάσω, να μου τσορέσεις έναν καφέ. Δεν θωρείς ότι στάσεις. Ποιος θα να σφουγγαρίσει τώρα, ποιος? Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, την ξημερώσει δηλαδή καλά καλά. Λέω από μέσα μου, μουλάρις υποδείς. Ναι. Επία, έκανα μπάνιο και στέγνωσα. Θα μου πεις να περάσω. Παίρνω. Να κάτσω. Εδώ, κάτσε. Θα με γεράσεις έναν κρασί. Έχεις ζυμανία. Αρέσκει μου σε τσιμαρίς. Ο άντρας μου έκαμνει τίποτε. Και θέλει αυτό που θα σας κάνω δεν ζουκιές. Ένα πλάσμα είμαι. Πώς θα να προλάβω. Manpower. We believe the project can be realized in maximum 3 years. It depends on, I don't want to use the word bureaucracy, but but we are very eager to realize this project very fast. Σπάζω κεφαλιά για γερά νεύρα, αποτελεί το θέμα της προστασίας των εγγυητών στις περιπτώσεις πτώχευσης πρωτοφυλετών. Οι Επιτροπές Οικονομικών και Εσωτερικών της Βουλής μελετούν ακόμη και φόρμουλες που ακολουθούνται στην Αμερική και την Βρετανία, όπου η ευθύνη των εγγυητών διαγράφεται με την πώληση του ακινήτου. Καταγγέλλονται φαινόμενα δόλια πτώχευσης ώστε να πληρώσουν τα χρέη οι εγγυητές. India TV, Happy Hours. Άλλο. Αμα γενερή, ανιαγασμίς, ενέκανε υποταλμάνα πουρου-πουρου ανόγκο Κύπρο. Ναι, ανακοίνω την πουρου-πουρου, ταρά κυρικήτρια κεντρική τράπεζα κρυτάλα γιορτκάτη, ούρι άλλη αποκοπτά, ανακοίνονται νότια επιλογή για την Κύπρο, μειώνονται
Λάω και την επόμενη μέρα, γιατί οι αγκριτάλλοι οκάζει να γίνονται όρε νεμέα βακαρέ. Μαρίνο Τιτόπουλον, δερματολόγος, εγκλώγω Παρνάπα, κάτι γίνεται, δάτε η εκδική του, πρόεδρε αν καρέκλα, πρόεδρε, πρόεδρε, εντεκ. Μάρε, η γαλλική εταιρεία ενέργεια τότε, ο Γιαούτη, δεν βρήκε αέριο. Την Κύπρο, μπέμπι. Μου έρχεται εμένα πολύ για την αμήνα Κύπρο, να είναι μια πρόμα να ου καπκά, ερούνου που νου που νου καπκά, ερούνου με, για να λόγω τότε, ο Ιαούτη, μπέμπι, μπέμπι, μπέμπι. Να λίγα αρέντερη, ο Βάκανε κύριο, τι όλοι, μπέμπι, μπέμπι, τα Βάκανε, μπέμπι, δεν πάνε να πούνου που νου τα μανεύει. Άρα πάνε και την Ανιά Κασμίρ, εν όπανε και την, πάνε και την πούνου που νου, αρά Κύπρο. Θέλω να καταγγείλω στον Κυπριακό λαό τον κύριο Νάιντα αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία για την προκλητική τους στάση και συμπεριφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επιτέλους, μετά από τα τόσα ωραία που ακούστηκα για την Κυπριακή Διαιτησία, η ΚΟΠ επιτέλους παίρνει δραστικά μέτρα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ αποφάσισε, όπως η Επιτροπή Διαιτησίας, αποκτήσει νέα δομή. Βασικά νέο look. Ναι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Πατάτα TV, γίνονται σκέψεις για κάθοδο ξένων διαιτητών. Αφού οι Κυπρέοι έντρα μου. Αθουλή μου, εγώ πάντως βλέπω έτσι μια προσπάθεια εκ μέρους της ΚΟΠ για βελτίωση του ποδοσφαίρου μας. Εγώ πάντως βλέπω μόνο πάτσες, κρύψετε να περάσουμε, σύρτε τα που κάτω που το χαλί και ξέρω για κουβέντες. Δανιελούδα μου, το κυπριακό ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται κούρεμα μόνο στις μύθες για να φύγει η τροξαλίδα. Χρειάζεται κούρεμα πρώτο νούμερο. Πάντως γίνονται προσπάθειες και από τους υπεύθυνους της ΚΟΠ και από τον κύριο Κουτσοκούμνη, έστω διακοσμητικές. Ναι. Αφού έχουμε εκλογές το καλοκαίρι στην ΚΟΠ, αν είναι υποψήφιοι άνθρωποι να μεν έχουν ωραίο look. Από την Βουλή των Αντιπροσώπων και την δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Προσέξτε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Μικρόφωνο. Δεν το χρησιμοποιώ. Θα γυρίσω ενώ έφυγε ο Βουλιάς που λέγανε. Νομίζω ότι κοιτάξτε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Συνάδελφοι, διαιτητές της Παράγκας και μεγαλοπαράγοντα, μετά τις καταγγελίες Παναγή του Προδότη, η Κυπριακή Διαιτησία έχει χάσει την αξιοπιστία της. Τον Προδότην τον Παναγή. Άτε ρε, μα γιατί. Ο εγκέφαλος διαμηνεί ότι πρέπει να ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία μας προς τον Κυπριακό λαό. Να τα πάμε τόσα. Σχεδόν σταματήσαμε νουλα τα στημένα. Αποφεύγουμε να σφάζουμε τις εχθρικές ομάδες. Κόψαμε κατά 50% τα ανθρώπινα διαιτητικά λάθη. Το ξέρω. Όμως ο εγκέφαλος διαμηνεί και λέει ότι αυτά δεν είναι αρκετά. Πιστεύει ότι, συνάδελφοι, πιστεύει ότι πρέπει να έρθουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο ξένοι διαιτητές. Τούτο είναι προδοσία. Δεν πρόκειται εμείς να δεχτούμε έτσι. Έξω οι ξένοι ρε. Έξω. Πρέπει να έρθουν ξένοι διαιτητές σύμφωνα με τον εγκέφαλο. Γι' αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Τι θες και μεγαλό παράγοντα, φορήστε τις περούκες σας. Πάλι θα τον αφήσεις παγκό. Όχι, φέτος στηρίζω Γιάνγκο. Τέρμα. Κυρία μου, άδεια παρακαλώ. Εφά την όλη τα Χριστούγεννα, κυρία αστυνομική. Ελπίζω να έπιασετε κανέναν εγκύμα αντιδικά. Το σπίρο. Ναι. Θα πει ένα... Εδώ δύο πηγόρα θα ήθελα να το ρωτήσω. Για ένα δυνατό σοσιαλιστικό κίνημα, το οποίο έχει τόσο ανάγκη
ο τόπος μας και γενικότερα η κοινωνία μας. Θέλω να ευχηθώ εκ βάθους καρδίας στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Άκου Τσίπρα τώρα, μα τίποτα Τσιπούρα. Καλή τύχη. Και να πάει στις Βρυξέλλες και να τους δω την άψονο. Ράμα την απάντες τότε κάψα μας και κάπου τι θα μας δούνε. Οκ. Mr. O'Neill. How is it for the fact that Mr. Alexis Tsipras took a small commandage, Syriza, to get changed from the depth of government. I say, and you, Mr. O'Neill, took a big commandage and you changed it to a commandage, small one. Βεβαίως, αγαπητέ μου, Mr. Richard, δυστυχώς οι συνθήκες εδώ στην Κύπρο δεν ευνόησαν την ανάπτυξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, διότι ενώ στην Κύπρο δύσιν και ακέρτα έκαναν πίντες στην Ελλάδα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία έκαναν τα μούχου πάουν. Κύριε Ομήρου, πώς σχολιάζετε τα προεκλογικά τεκτενόμενα στην ΕΔΕΚ? Έτσι μου κάτσες εσύ αγαπητή μου, ευκλώθεσαι μια πολλή, μια πολλή, παραγιά μου, έτσι ενθουσιαστήκαμε. Αγαπητή μου κυρία Φρυδερίκη, θέλω να δηλώσω απερίφραστο ότι για τα τεχτενόμενα στην ΕΔΕΚ δεν μου καίγεται καρδίωλα. Ας τεχταίνονται ως του χρόνου μα. Αντιλαμβάνεστε αγαπητή μου ότι τόσα χρόνια έπρισα μου το πλάντι μου ύστερα εξοβελήσαμε όλα. Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό? Φαίνεται ότι παραβιάστηκαν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αγαπητή μου κυρία Αντουανέτα, δεν παραβίασαν τα ψηφίσματα. Επιάνε τα όλα, διπλώσαν τα ρεγάμα τα ρουγκετούδα. Μα επειδή επαρκάραν λίγες μέρες στον Παρφαρό στο λιμάνι να επιστρέψουμε στις συνομιλίες, μα νομίζω ότι τρώμε γκανταούρι όλα. Κύριε Ομήρου, θέλετε να καλέσετε κάποιον? Βεβαίως θέλω να καλέσω, αγαπητέ μου, κάποιον. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε μια επιθετική πολιτική στο Κυπριακό. Κανεί άμυνα, πρόεδρε, κανεί με το πιστόλι στον πρωταφό. Μα δεν αντιλαμβάνεστε ότι παίζουν σε μάτια ότι πιάμε το αέριο, πιάμε τα ούλα. Ακρίστου εσύ όλα, σε έκανα τα σάγη. Επειδή κάμε τίποτε. Σε κοντά ο μάτια. Ευχαριστούμε, κύριο Μπέρο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριο Μπέρο. Ευχαριστούμε, κύριο Μπέρο. Ευχαριστούμε. Είχαμε μια πράγματι. Δεν μου σου έρθει. Φέγαμε. Το πείραξε. Δεν το πείραξα. Παραδείγματο χάρη μου εδώ για σε έπειτα. Εντάξει. Να εγώ είμαστε με δική χαρά. Χάρηκα. Αν κάνουμε λάθο, δεν παίρνει. Εντάξει, έβαλα. Εντάξει, έβαλα. Εντάξει, ναι, ναι. Είμαστε σίγουρα. Είχαμε σήμερα μία... Σύμφωνα με μεγάλη παγκόσμια έρευνα, η Κύπρος είναι 20η στην κλίμακα της δυστυχίας. Δηλαδή, ήταν η ελούδα μου που όλων των κόσμων είμαστε στην 20η θέση στη δυστυχία. Μα γίνεται κάπου έχει λάθος. Ξέρω τι να σου πω. Αλλά αρκάσεις ή υπολογίζεις τους ανέργους και τους πατισμένους. Δεν ευκαινεί πάλι. Τους κουρεμένους τζίνους που έχουν τα αξιόγραφα. Πάλι είναι ευκαινή. Ούλους τους παντρεμένους. Ευκαινή. Καληνύχτα, bye bye. Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας στην Τεμπριά. Ναι, τη Στιφράκη, τη Σοφία και την Ελίνα. Bye. Bye. Η Λουκ Ολ δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Άρα εσύ μου σε τσιβαρείς, ο άντρας μου έκαμε τίποτε. Και θέλει να στο βοζιά σας κάμε στο και στις πίσκιο γελάς. Ένα γέλασα ρε, είμαι με ένα μηδίασμα ελαφρύ. Θέλω να ευχηθώ εκ βάθους καρδίας στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Μπράβο, ρε και πιέντεν και καλά, τώρα εσύχησετε. Πολύ σωστά κύριε Ματσουκαρίδη. Εφόσον το άλλο δεν βρίσκει αέριο. Ετυχήκα ακόμα την κουβέντα. Εφόσον το άλλο δεν βρήκε αέριο, τι ακριβώς θα κάνεις? Περιμένουμε. Έλα που να μέσα το πολύ σωστά. Τούτον είναι προδοσία. Δεν πρόκειται εμείς να δεχτούμε. Γελάρικα. Τούτον είναι προδοσία. Δεν πρόκειται να δεχτούμε έτσι πράγμα. Δικιά μας.
Αναστασία. Δεν πρόκειται να δεχτούμε εμείς έτσι πράγματα. Έξω, Ξάνιρε! Έξω! Πώς έχετε, παιδιά μου! Αν δεν ξέρω, τι άλλο νομίζεις το τραβέζι. Είπε το είσαι καλός, είπατε το μοζάμι. Πατάτε σαν την ακέδαλο σου.